Do you know where your heart is? Do you think you can find it? Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που τιμάτε με την παρουσία σας στην απόψινή μας παράσταση. Είμαστε μια άτυπη θεατρική ομάδα που αποτελείται από φοιτητές και των τριών τμήματων του Πανεπιστημίου μας. Η αγάπη μας για το Πανεπιστήμιο αλλά και για την τοπική κοινωνία της ΧΙΟΥ ήταν η αφορμή για αυτό μας το εγχείρημα. Ο στόχος μας είναι απόψε να δώσουμε το έναυσμα και σε άλλους φοιτητές να δραστηριοποιηθούν και να επέλθει η ίδρυση και τυπικά της θεατρικής ομάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης, η παράστασή μας, όπως όλοι γνωρίζετε, έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδά της θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. Ο Εαυτούλης μου είναι μια θεατρική παράσταση που έγραψε ο Δημήτρης Ψαθάς και ύστερα έγινε ταινία με ομώνυμο τίτλο το 1964. Εμείς τη διασκευάσαμε με βάση τα φοιτητικά και χιώτικα δεδομένα και πρότυπα. Να ευχαριστήσουμε ακόμη και τους χορηγούς μας που μας στήριξαν για να υλοποιηθεί το έργο μας. Θα σας παρακαλούσα να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας, συγχωρείτε, για να απολαύσετε την παράσταση. Και πριν φύγω, θέλω να μιλήσει η κυρία Βιβλή Σιδηροφάγη από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου να μας πει δύο λόγια. Thank you.
Από τον Άρη. Ω, πάπα, και έρχεσαι να του ζητήσει την άδεια. Όχι, αλλά να μου πει και άνθρωπος να κάνω. Βρε, Μιχαλάκη μου, τι ακριβώς έπαθες. Είμαι ερωτευμένος, Βασιλική. Α, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είμαι αξιολύπητος. Δεν μου λες ποια είναι η Τσέρι. Η κολλητή φίλη του Άρη που την παράταξε. Α, η Δήμητρα. Ναι, η Δήμητρα. Και δεν της αρέσεις. Άστα, Βασιλική, άστα. Έκανα τα πάντα, αλλά δεν τίποτα. Όπατε στον Άρη και μου είπε να πάω να τη βρω. Και με πέταξε έξω κλωτσιδό, Βασιλική! Ο Άρης είπε να πάρεις τηλέφωνο ένα φίλο σου. Υποθέτω αυτό ένοξε τουλάχιστον. Δηλαδή, ποιον? Είπε ακριβώς, πες του να πάρει... να πάρει τον Μπούλο. Όχι, συγχωράτε μου! Συγχωράτε, σας ευχαριστώ πολύ. Έλα, μωρί μου. Έλα, μωρί μου. Βρε, Βασιλική μου, καλό παιδί αυτός ο Μιχαλάκης, αλλά είναι λιγάκι βλάκα. Αχ, να ήταν μόνο βλάκας, είναι και ερωτευμένος. Ερωτευμένος, με ποια? Με τη Δήμητρα. Εγώ, με αυτή την τσαπερδόνα. Ποιος είναι πάλι? Σαν να μην κοιμήθηκες καλά. Τι έγινε, είχε ορεξούλες η Βασιλικούλα χθες? Χαίρα, Βασιλική, πονοκέφαλο, κάτσε να σου πω. Γυρίσαμε χθες. Εδώ πέρα είναι. Έλα, πιο κοντά, να συσφίξουμε τη σχέση μας. Γυρίσαμε αργά χθες το βράδυ, μωρέ, και. Πού να στα λέω τώρα, ήπιαμε και λίγο παραπάνω. Πρέπει να κόψουμε και το ποτό, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, το βλέπω. Ωραίο. Αγγέλη. Πρέπει να χαλαρώσει λίγο το μισθό σου, έτσι. Πρέσει. Σε βλέπω λίγο προβληματισμένο. Τι συμβαίνει, τρέχει τίποτα? Με προβληματίζει μόνο μια σκέψη. Βασικά όχι μία, πολλές. Δηλαδή. Περίμενε. Πρέπει να χωρίσουμε τη Βασιλική. Τι! Να χωρίσουμε τη Βασιλική! Να χωρίσουμε τη Βασιλική, βρε, γιατί? Ρε, τρελάθηκες! Όχι. Άλλωστε, επειδή δεν βρίσκω τρόπο να χωρίσω χωρίς να στεναχωρηθώ, στεναχωριέμαι. Καταλαβαίνεις το πόνο μου. Καταλαβαίνω, βρέση. Η Βασιλική σε αγαπάει. Και στέκεται δίπλα σου τόσο καιρό σαν να μείνω κερί. Παρόλο που είσαι γομάρι. Τη θεσούλα τη θέλουμε ακόμα, Γιώργο. Έχεις λόγο να τη χωρίσεις. Βαρέθηκα. Βαρέθηκες. Δεν είναι αρκετός λόγος αυτό για μένα. Μπορεί, αλλά η Βασιλική τι σου φταίει. Είπα εγώ τι φταίει. Άλλωστε, θα έχει και παράπονο, δεν κατάλαβε, κυρία Βασιλική. Θα έχει με έναν άλλο φίλο αυτό. Πρόεδρο του φοιτητικού συλλόγου, πρόεδρο τη παράταξη, πρόεδρο τη ομάδα μπάσκετ, τη ομάδα ποδοσφαίρου, τη ομάδα τάβλη, τη ομάδα κάγκη, τη ομάδα πυρνιάρη. Φτιάξαμε τώρα. Τέχι. Έλα, ξεφεύγουμε. Ναι. Τι θέλεις να κάνεις, πού θες να καταλήξεις? Ρε παιδί μου, καλά ήταν μέχρι εδώ. Πρέπει να με χαρούν και άλλες γυναίκες. Εγωισμός. Εγωισμός επειδή αγαπώ τον εαυτό μου. Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ τον εαυτό μου τον αγαπάω πάρα πολύ. Και δεν πρόκειται να τον αφήσω να χαλαστεί για χάρη κανενός. Να σου πω, είσαι απαράδεκτος. Απερίγραπτος μου φαίνεται. Απερίγραπτος, απαράδεκτος. Ο καφές παλικάρι μου. Ευχαριστώ, μαμά. Το χτύπησες καλά? Ναι, καμάρι μου. Ζωντανός είναι ακόμα. Τι με το Μιχαλάκι το διώξαμε. Τον έδειξε όπως μου είπε. Ωραία. Οπότε. Πάλι εδώ ήταν αυτός. Α, άλλη δουλειά δεν έχει να κάνει. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Βασιλικό. Καλά. Εγώ που λες Γιώργο, λοιπόν. Κάτσε.
παιδί μου, δεν βλέπεις ότι μιλάω με την κοπέλα. Μα τι να της πεις, να τι. Σαν λάμπα λάμπη. Μας τη ζητάει ο Λαμπρινούδης για το Δήμο. Εγώ πάνω απ' όλα. Είμαι άνθρωπος στενάχρο. Εσύ πάνω απ' όλα είσαι ανυπόφορος. Ο Άρης μου ανυπόφορος όχι. Αφού σήμερα με υποσχέθηκε ότι θα βγούμε. Ύστερα από δύο μήνες που είχαμε να βγούμε μαζί. Και πού θα πάμε, Βασιλική μου? Στο Σάντβα. Στο Σάντβα. με τους αργυλέδες να ανεβαίνει ο καπνός. Ξέρεις, θα πας μόνη. Καλά, θα την αφήσει να πάει μόνη της. Να πάει, γιατί δεν κατάλαβα. Μόνο. Γιωργάκη, θες να έρθεις μαζί μου? Ε, κουκλά, μου αφαιράσω να μας πάρω το βράδυ. Ωραία. Τα μοντέλα. Όχι, όχι, θα έλεγα εγώ. Ναι. Τέλος πάντων, δεν πάμε εμείς που μας περιμένουμε. Βασιλικούλα, έχει και καφέ από τη μάνα μου. Μην το πιείς καλύτερα. Μήπως να της έλεγα να το πιεί, αν της έχω το τώρα. Όχι, λέω. Λοιπόν, καταλαβαίνεις το προβληματισμό μου. Καταλαβαίνω, αλλά ρε παιδί μου, κοίτα, η Βασιλική είναι μια εξαίσια κοπέλα. Και απορώ πως και εσύ ακόμα δεν έχεις βάλει στο Facebook ότι είσαι σε σχέση. Ρε είσαι ούριος, είμαι εδώ για αυτά. Ρε παιδί μου, okay, εντάξει, κοίτα, κοιτάς. Όλα τα ζευγάρια έχουν προβλήματα, αλλά δεν το παρατάνε έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη. Το βάζουν κάτω, συζητάνε, βρίσκουν τις ισορροπίες τους. Και εν πάση περιπτώσει, αφού και εσύ λες ότι φροντίζεις τόσο πολύ τον εαυτό σου, κάνε κάτι γι' αυτό. Σαν τι. Ένα τώρα. Έλα, ρε κολλητός μου, σε λέγε. Ρε παιδί μου, βρες εκεί καμιά κανένα και να ξεκομάνεις. Καλά, είσαι χαζός. Θα περίμενα εσένα να το πεις. Έχεις. Βέβαια. Ρε το αφήρι. Ρίο. Ναι. Και ποια είναι. Η Δήμητρα. Η κολλητή σου. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Ρε το μπαγάσα, ρε πώς καταφέρνεις, ρε όλες. Καμιά φορά με κοιτάω και λέω. Καλά, καλά. Αυτό είναι ότι οι κολλητές είναι ιδανικές και αερωμένες. Για λέει. Διότι πρώτον, μπαίνει σπίτι μου χωρίς να χρειάζεται καμία δικαιολογία. Δεύτερον, την πληρώνει το κόμμα. Τρίτον, ναι, μα είναι ένα ότι. Τα πουλιά δεν ποιος τα πάρει. Τρίτον, ζω. Είσαι από το τμό, δε. Τρίτον, λοιπόν. Τρίτον, κάνει παρέα με τη Βασιλικούλα, οπότε μαθαίνω και εγώ τα τσιμπίτσι λόγια. Τέταρτον, όπως καταλαβαίνεις, άμα δεν έχω τα πάνω μου, με βοηθάει. Από τα κάτω σου. Ναι. Και πέμπτον, άμα την παρετώ, τη διαγράφω. Κατάλαβα, δηλαδή τώρα να σου πω μεταξύ μας μιλάμε. Ναι, μεταξύ μας. Βαρέθηκε τη Βασιλική και αυτό θα τα φτιάξει με τη Δήμητρα. Πες μου κάτι ηλίθεια, είσαι ηλίθιος. Όχι, με μαζί. Σωστό και αυτό. Άκου να δεις. Δεν έχει μάθει τίποτα από μένα από ό,τι κατάλαβα και από αυτήν θέλω να απαλλαγώ. Καλά, αυτό σου συνιστώ. Γιατί? Γιατί είναι τρελή ρε η γυναίκα. Μην ανησυχείς, έχω βρει τρόπο, θα την πασάρω. Τι θα κάνεις? Θα την πασάρω. Ρε πας καλά. Γιατί? Θα την πασάρει δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Κάτσε για να καταλάβω εγώ το δικό σου σκεπτικό. Ναι. Δηλαδή θέλεις να ξεφορτωθείς τη Βασιλική και να πασάρεις τη Δήμητρα σε άλλον, ναι. Τέλειος. Πώς θα τη μοδίτες, ναι, είναι και ο Ντόνιας εδώ, γελάει με αυτά που λες. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις. Άρα τι να κάνω. Ό,τι καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, δεν πάμε που μας περιμένουν. Ναι, πάμε. Μισό λεπτό, παλικάρι μου. Σας έσφιξα χυμούς για δύναμη. Χυμή είναι, δεν είναι δική της. Φρεσκοστημένη, ε. Ναι, κουτσάκια νερό το βγάζαμε. Τι καλή που είναι η γυναίκα. Άστο ρε. Και δύο τέλη. Ό,τι έπρεπε. Πάμε, παίζω σε παράθεση λίγο. Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Πες τη φωτεινή thank you.
με. Μου έχει σπάσει τα νεύρα, Μιχαλάκης. Γιατί βρε, κουκλά μου, τι σου κάνε πάλι. Αχ, σε παρακαλώ. Όλη την ώρα από πίσω μου είναι και δεν βρίσκω και τα πράγματα. Δεν πειράζει. Για πέρα. Χθε τη συνέλευση μαζί. Σήμερα στον κοσμήτωρα ξανά μαζί. Στα μαθήματα όλη την ώρα δίπλα μου. Κουραστικό. Μα το κάνει που ενδιαφέρον. Και εμένα τι με νοιάζει. Ρε, του δώσει κι εσύ λίγο αέρα. Έλα, μωρέ, εντάξει, στην αρχή είχε πλάκα, αλλά πλέον έχει καταντήσει τραγικός. Να φανταστείς χθες είχα το σπίτι μου και με απειλούσε ότι αν δεν βγω μαζί του θα αυτοκτονήσει. Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εγώ του πανάκρω το σπίτι σου, διότι... Εσύ! Ήδη έτσι είχε σταματητεύεις, ε. Ναι. Και ποιος είσαι εσύ που θα καθορίζει με ποιον θα βγαίνει εγώ. Όταν λέω εγώ, α, σε παρακαλώ, πισέ μου. Είπαμε να βγω με τον Τζανέτο και να μας ψηφίσει. Βγήκαμε τον Μπουζιάννη για να τον γράψουμε. Μέχρι και με τον Φράγκο. Με τον Μιχαλάκη. Όχι. Μαύρε κούκλα μου. Ο αγνός. Είναι αγνός. Και στην τελική και παντρέα βουλευτή. Να του πεις το παέλα. Καλημέρα, καλημέρα μου, μεγάλα καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ρε καλώς τη σκιά μου. Να μην ήμουν αλλούκι λούξα θηλυκό. Να είμαι πιο γρήγορο από αυτή και αντί πήρα λύσα. Δήμητρα. Δήμητρα. Έλα. Πες μου, Μιχαλάκη μου, πες. Ζητώ συγγνώμη που σε ενοχλώ, Άρη, ναι. Αλλά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για ό,τι έκανες για το θέμα μου. Θέλω να σου πω ότι τη Δήμητρα δεν τη θέλω πια. Δήμητρα, πες. Δεν μπορώ να το πω όταν είναι μπροστά, πάντως δεν τη θέλω πια. Μου μένει μόνο να αυτοκτονήσω. Γιατί βρε αγόρι μου γλυκό, κοίτα τι, μια χαρά κοπέλα και θα σε κάνουμε και παρέα στη σχολή στη τελική. Το γνωρίζω, αλλά δεν τη θέλω πια. Αχ, τρελαφώ. Δήμητρα, να σου πω, μήπως να το ξανασκεφτείς. Δεν τη θέλω πια, μην επιμένεις. Πες μου κάτι καινούργιο. Το βλέπεις, με ειρωνεύεται. Συνεχίζει να με ειρωνεύεται. Δεν μου μένει παρά να το πω. Η Δήμητρα έχει γκόμενα. Δύο. Ξέρω, δεν το περίμενες, ούτε και εγώ. Ποιοι τα πάνε αυτά. Σήμερα στο τραπεζάκι της παράταξης μάθανε ότι πήγα χθες από την πρώτη και μου έλεγαν κοροϊδευτικά. Βρε το μαλάκα το Μιχαλάκη, να είσαι με Δήμητρα. Τέτοια, τι να δω, θα το περιμένω. Είναι και αφιδέα, το σκέψου. Πάμε. Και ποιοι τα πάνε ονόματα, πες μου, Γερμανοί είναι φίλοι μας. Ο Χατζιωαννίδης και ο Αφεσιάδης. Ρουφιανάκη. Θα διαγραφούν. Και τι άλλο είπανε. Δεν έλεγαν, απλά γελούσαν. Το μόνο που έλεγαν είναι ότι είναι πολύ ψηλά και έχει δύναμη. Υποπτεύομαι κάποιο πρόεδρο από άλλη παράταξη, ίσως και καθηγητή. Όλα τα πέτυχες, όλα. Ναι, τίποτα άλλο. Επίσης είπαν ότι είναι κάτι μαθημητής και ωραίος. Ωραίος. Ναι, ωραίος. Ωραίος. Μερικά τοπήματα μπορεί να τα ξεχάσουμε. Και τι άνεπανε για αυτόν τον εξαίσιο άνθρωπο. Επίσης μου είπα να προσέξω γιατί θα πλέξω άσχημα. Αλλά μην νομίζεις, Άρη, τον φοβάμαι. Όποιος και αν είναι αυτός, εγώ τον έχω χεσμένο. Να σου πω για χαλαρτικό. Ναι, χεσμένο. Δεν τη χάσου. Συγγνώμη, Δήμητρα, που θίγω το αγόρι σου, αλλά όποιος και αν είναι, είναι εσκρός. Ναι, να σου πω, δεν πας να κολλήσεις καμιά φύσα, ρε αγόρι μου. Έλα, έλα, έλα. Άρεσε. Ο Μιχάλης, όχι. Αλλά... Δεν με νοιάζουν. Α, δεν σε νοιάζουν. Βέβαια, εσύ θα. Αλλά κάθε φορά που λέω, εγώ θα μιλήσω. Συγγνώμη. Δεν έχει πάρει χαμπάρι με τη. Του! Με τα δικά σου κουτσοβολιά που πήγαν το μάθημα ησυχία. Α, ναι, αλήθεια! Προφανώ. Καλημέρα, ρε. Καλώς το παράσιμο. Πες μου, είχαμε κανένα νέο το πρωί. Τίποτα ιδιαίτερο. Πήραν τηλέφωνα από το κόμμα και σε ζήτησαν. Προβλέπω θέσεις συνέλευσης και προεδρία. Αυτά είναι. Τίποτα άλλο. Α, ναι, ναι. Πήρε τηλέφωνο και εκείνη την κυρία καθηγήτρια. Ναι. Εκείνη που ζήτησε να κάνει την οδική. Ναι. Και έτσι είπα ότι θα τελειώσει όλου. Ότι σε λιγάκι άρρωστο. Τι! Πώ θα νομίζει ότι είμαι από αυτού του ναζιάδε που με 36 και 7 κρεβατώνονται για να έχουν την προσοχή των άλλων. Πρέπει να πάω τώρα. Πώ είμαι. Σχολικά τώρα. Καλό. Καλό. Ναι, ναι. Δεν μου λε, ρε Θανάση. Πολλά πάλι εδώ στο τενεκτό το τελευταίο ο Άρης Μητέρη. Τι να σου πω ρε Δήμητρα, μάλλον, δεν ξέρω. Αλλά... Θα δούμε. Παρακαλώ. Εσύ του να εξήσεις. Step up, kiss it.
Καλημέρα, Άρη, σε έψαχνα. Πήρε τηλέφωνο τα παιδιά και μου είπαν ότι είσαι ελάχιστα άρρωστος. Α, όχι, ένα άσχημο ξύπνημα ήταν μόνο. Α, χαίρομαι, γιατί ανησύχησα. Κάνα λόγο ανησυχίας, τα κέφια μας. Χαμιά! Τίποτα, πώς είστε, είστε καλά. Παμάλ, παμάλ. Χαίρομαι, χαίρομαι. Και συνεχώς βλέπω ομορφαίνεται. Φίλαυτε, αν σε ακούσει κανείς, θα νομίζει ότι μου κάνεις κομπλιμέντα. Και δεν πάει να το νομίζει. Και δεν φοβάσαι. Εγώ να φοβηθώ, τι να φοβηθώ. Τι θα πουν οι άλλοι. Μα τι με νοιάζει, θα πουν οι άλλοι όταν έχω δίπλα μου τόσο δροσερό πλάσμα σαν εσά. Μερσί. Ωστόσο, ξέρεις, τον τελευταίο καιρό αισθάνομαι θαυμάσια μετά το χωρισμό μου με τον Αλκιβιάδη. Ξέρεις, τον αγαπούσα τον Αλκιβιάδη, αλλά ένιωσα ένα απόλυτο κενό όταν χωρίσαμε. Και νομίζω ότι πλέον ήρθε η στιγμή να τον ξεπεράσω και να τον αντικαταστήσω. Να τον αντικαταστήσετε. Φυσικά. Εξαιρετικά. Με έναν νέο, δροσερό, φρέσκο, με όνειρα και θέληση για τη ζωή. Κάποιον σαν εσένα. Σαν εμένα, εννοώ και ως άντρας. Φυσικά. Αλλά τι σημασία έχει αυτό. Εσύ είσαι με τη Βασιλικούλα. Οπότε εμείς θα μείνουμε δύο φίλοι. Δύο καλοί φίλοι. Είδα και κάτι φώτο σου στο Facebook. Ωστόσο, έχω κάποιους υποψηφίους της βαθμίδας μου και θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου. Πείτε μου. Τι θα έλεγες για τον κύριο Τριβαλιάρη. Τον ψευδό. Α, δεν είναι ψευδό. Σας, το έχετε δει. Κάτι μόνο, πώς θα λέγεις αυτό. Πώς, πώς. Και το περπάτημα αυτό. Με το μαλλί το κουνουπίδι. Να πάτε λαϊκοί να σας το κόψουμε. Λέμε. Τότε ο κύριος Κωνσταντόπουλος είναι ένας εξαίσθητος καθηγητής. Ο Κωνσταντόπουλος. Θα τον φάμε μέχρι εδώ. Για τον κύριο Δούνια δεν νόμιζε να έχεις να πεις κάτι. Τι, τον Δούνια. Να πάτε στο κοντάρι στο πουτιά πουτιά να κάνει μια πουτιά σας μια πουτιά το υπόλοιπο μαγαζί. Θέλω να πω ότι γύρω σας υπάρχουν όλα νέα αρπακτικά έτοιμα να σας κατασπαράξουν. Μα με τρομάζεις. Κι εγώ τρομάζω Πόπι. Μου επιτρέπει να σε λέω Πόπι, ε. Φυσικά. Χαίρομαι. Κι εγώ τρομάζω Πόπι μου. Αλλά σε νοιάζομαι. Και με νοιάζεσαι. Ένα να νοιάζεσαι μαζί. Για το κύριο. Και το κάνω πολύ. Σοβαρέψου. Εσύ είσαι με τη Βασιλική. Δεν έχεις βάλει ότι δεν είσαι σε σχέση βέβαια στο Facebook, αλλά κοίτα, τα νέα μου φαίνονται. Πόπι μου, αυτό είναι προσωρινά. Αν θέλεις να είμαστε μαζί, κάνε λίγη υπομονή, λιγουλάκι υπομονή. Αν είναι έτσι, Άρη, θα κάνω. Θα κάνεις, Πόπι μου. Και να πεις και σε κανένα καθηγητή να μου περάσει κανένα μάθημα. Για να είμαστε πιο καλά μαζί, Πόπι. Καλώς τα παιδιά μου, καλώς τους. Καφεδάκι θέλουμε. Ναι, θα πει ένα φραπεδάκι. Ωραία. Καλώς τι, καφεδάκι. Ναι, ένα φραπεδάκι, ξέρω εγώ. Ναι. Πάρε τρεις φραπέδες. Άσε, πάρε και πάρε ένα όπως πάρε. Λοιπόν, μεγάλο. Μεγάλο, wow, μεγάλο. Μεγάλο. Λοιπόν, πάω δύο λεπτά στη γραμματεία και έρθουμε, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν... Άσε, χαμάς, έχει κλείσει φωνή, δεν ξέρω τι να κάνω. Να, ήταν να μιλήσω. Να, τώρα τελευταία σκέφτομαι συνέχεια. Μπαίνω στο Facebook, βλέπω φωτογραφίες σου, κάνω like, δεν έχεις δει τίποτα. Τώρα ψέματα να σου πω, μου έχεις γεμίσει τον τοίχο. Αλλά εμένα. Ναι, εσένα Βασιλική. Εμένα. Α, μην ειρωνεύεσαι. Αν ήξερα ότι περνάς καλά με τον Άρη, δεν θα σου έλεγα τίποτα ποτέ. Όπα, όπα, Θανάση, με τον Άρη περνάω μια χαρά. Κι όμω, Βασιλική, αν ήξερε... Αν ήξερα τι. Κοίτα, δεν μπορώ να σου πω εδώ πέρα και ούτε πιστεύω ότι είναι κατάλληλη στιγμή. Και τότε γιατί το αναφέρεις. Εγώ θα πρέπει να φύγω. Μα, έχω φέρει καφέδες. Δεν πειράζει, καμιά άλλη στιγμή. Ρε εσύ, να σου πω, έλα,
κάτι τσιγαράκια, κάτι ποτάκια τελευταία, κάτι που ανεβάσαμε το μισό YouTube στο Facebook. Ρε, είσαι ερωτευμένος. Τι έκαι, έλα, πες σε μένα. Άσε το παιδί να φύγει, φουντιάζεται. Ναι. Πρέπει να φύγω. Καλό παιδί, Θανάση. Α, έχεις δίκιο. Εξαίρετο παιδί. Εξαίρετο. Άρη, Άρη, Άρη! Καλώς το σώμα! Τρένο! Τρέχα! Μας! Μας τύχα! Μας! Σκίσου! Σίγουρος! Τις, α! Αύριο! Η αφήση, όπου σου βρήκα! Αφήσεις! Αφήσεις, τρέχα, τρέχα, μας σκίζουμε, τρέχα! Μας σκίζουμε! Μας σκίζουμε, τρέχα! Έλα, Θανάση. Σε παρακαλώ, πες μου τι ανέφερες πριν. Ανάξιος, ο Άρης. Μα πώς μπορείς να λες κάτι τέτοιο. Άπιστος, δεν είναι πιστός ο Άρης. Η Νταρή, μα είναι καθηγητριά του. Α, Θανάση, σε παρακαλώ, πες το μου όλα. Αχα. Αχα. Όχι, όχι, μην ανησυχείς. Ούτως ή άλλως... Από καιρό έχω πάρει την απόφασή μου. Καλημέρα, Βασιλική. Πού είναι ο Άρης? Καλημέρα. Σκίζουν κάτι αφήσεις και πήγε να δει τι γίνεται. Τι έγινε, γιατί είσαι εσύ? Άσε με, μωρέ. Με έχει κουράσει. Ποιος ο Άρης? Ποιος Άρης, καλέ. Ο Μιχαλάκης. Άσε, άσε, τραγικός είμαι. Και επειδή δεν του κάθομαι, διαδίδει και φήμες. Όχι, μωρέ, Δημητρόλα μου, καλά. Να σου πω, θα κάτσω να διορθώσω τις σημειώσεις του Άρη για την αυριανή συνέλευση. Για μένα δεν είναι κάτι πάλι, χίλια χρόνια θα ζήσω. Καλά, δεν σέβονται τίποτα. Για αυτές αφήσεις χάσαμε όλο την Κυριακή. Μάτσο, τρομή του. Ναι. Ναι, μου λες, Σαρούλη μου, ισχύει ότι αύριο θα υπερασπιστείς την Ταρή στη συνέλευση για να ανέβει βαθμίδα. Βεβαίως, διότι είναι μια εξαίρετη καθηγήτρια. Α, είναι και εξαίρετη. Και σε πόσες διαλέξεις της έχεις πάει? Είναι εξαίρετη. Και η Δημητρούλα μας τώρα ετοιμάζει την τοποθέτησή μου. Τι κάνεις, Δημητρούλα μας? Σκατά. Πάλι περίοδο. Χάσε με. Έχω κι εγώ τα δικά μου. Ναι. Λοιπόν, Άλεξ Εγκόρτ. Τελικά με τις πόρες στόμαχος. Ναι. Αγαπητοί καθηγητέ και φίλοι. Φίλοι. Ναι, συνεχίζω. Αν εξετάσει κανείς τον ανθρώπινο εγκέφαλο του Μιχαλάκη, θα μείνει άναυδος. Γιατί, βρε κούκλα μου? Γιατί είναι ηλίθιος. Μα τι σου έκανε? Εσύ, βρε αρούλη μου, δεν λες ότι κάθε ερωτευμένος είναι και ηλίθιος, Ο Μιχαλάκης παρά είναι. Εσύ, πάλι γιατί πετάγεσαι? Μα τις έχει γίνει τσιμπούρι της καημένης. Και τι σε νοιάζει? Είναι φοβερό. Μα το κάνει από αγάπη, υποθέτω. Και τι τη νοιάζει, μωρή τη Δήμητρα? Yes, please. Μηχανικός οικονομίας και δίκησης, Άρης Φύλακτος λέγεται. Τι, πώς, πώς, εννοώ, τι έγινε, ποιος? Δεν το πιστεύω. Ναι. Ευχαριστώ. Ζωή σε λόγου μου. Πέθανε ο Γιώργος. Ο φίλος σου. Ναι, το πάτησα μάξι. Απίστευτο. Όντως, λοιπόν, όπως λέμε. Καλά, θα συνεχίσεις. Γιατί όχι. Αν να σκεφτώ, α, ναι, μωρή, πέθανε ο φίλος σου. Και τι να κάνω, καλό σου λέω, στάδιο, να τα πεθάνω κι εγώ. Όλοι θα πεθάνουν τα άλλα κάποια στιγμή. Και εσύ θα πεθάνει, και η Δήμητρα θα πεθάνει. Και εσύ θα πεθάνει, Άρη. Αυτό για άλλη μόνη κακόβλεψη. Πέρασε η εγώ. Μηχανικός οικονομίας και δίκησης, Άρης Φύλακτος λέγεται. Ω, την κυρία Ντάρη. Τι μου κάνετε? Τι ηλίθεια. Γιατί μιλάς έτσι, ρε, για την Ταρή, ψέκοψε. Όχι καλά, μαζί μπροστά, εδώ και χρόνια. Εσύ όμως τα έχεις πάρει, παίζει τίποτα άλλο. Άσε με, μωρέ, με την ηλίθεια εκεί πέρα, το παίζει με τη ρίγα και κουνιέται σε όλους και... Ρε, ωραία, φουάρ. Ναι, μου λες, αγγλί μου. Δεν σου λέω, γιατί πας πάλι. Ναι. Τα... ήτανε... Α, που α... Πάμε, Ταρή. Εγώ θα πω. Ναι, πού είσαι? Να τελειώσω το τοποθέτηση. Δεν μου λες, δεν σου φάνηκε έτσι λίγο περίεργο να τσαντιστεί έτσι η Δήμητρα με το τηλεφώνημα αυτό και να φύγει? Δεν σε καταλαβαίνω. Ούτε εγώ σε καταλαβαίνω καμία φορά. Δεν λες να πει κάτι η Δήμητρα στη Βασιλική. Μα αυτό θα είναι εξαίσιο. Διότι πάει καλά το σχέδιο. Τότε η Βασιλική θα με χωρίσει που τη το πει η Δήμητρα, αλλά εγώ θα χωρίσω τη Δήμητρα που τη το πει η Βασιλική και πήγε να με χωρίσει. Με αυτό. Δηλαδή έτσι μου έρχεται να τραγουδήσω. Στην τύχη θα πω το...
Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Και στον Αρίφκα τι δίσες, έχει να ξεψυχήσεις. Και στο Μαρίφκα τι δίσες, έχει να ξεψυχήσεις. Δύο χρόνια με αυτή την τρόικα διαβάζουμε χρηματοοικονομική εκεί στην ναυτιλία από τον κύριο Σιριόπουλο. Να είναι καλό άνθρωπο. Καλημέρα! Συγγνώμη! Μήπως ξέρεις που θα μπορούσα να βρω έναν φοιτητή, Άρη Φίλα αυτό τον λένε. Α, τον τσίπλετε. Τι ακριβώς τον θέλετε? Τίποτα. Μήπως μπορείς να μου δώσεις ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσω μαζί του? Τηλέφωνο πηγαίνετε καλύτερα από το σπίτι του, είναι και η μητέρα του εκεί. Κάνει κάτι γιουβαρλάκια και παστίτσια. Άλλο πράγμα. Έστω. Να, ορίστε η διεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τι κουλό ήταν πάλι αυτό. Καλημέρα, Μιχαλάκη. Ποια είναι η κυρία? Καλημέρα, Δήμητρα. Ποια ήταν η κυρία? Τον Άρη έψαχνε. Όπως όλοι, σήμερα βλέπεις την ημέρα του. Ναι, όπως όλοι. Θα προσπαθήσει να τους εντυπωσιάσει και μερικοί να το περάσουν κιόλας. Νάτος, έρχεται καμαρωτός, γαμπρός. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς με βλέπετε? Μαμά. Κουκλή. Ευχαριστώ. Ναι. Ετοίμαστε. Να τα πούμε λίγο. Να τα πούμε. Πήγαινε κοντά καμιά αφίσα. Αυτή, μπράβο. Ατσίδας. Μη με κοιτάς έτσι, σου το έχω μαζεμένα. Γιατί βρε Δημητρούλα μου? Α, Δημητρούλα σου σήμερα, γιατί θες, τα είχαμε ξεχάσει αυτά. Μα τι σου έκανα βρε Δημητρούλα μου? Χθες είχα και τον παππούλα από πάνω μου, από κάτω μου, την Βασιλική. Άσε τη Βασιλική. Η Ντορή είναι το θέμα. Γιατί? Γιατί έχω τύπος της κουνιέται. Και τι μου κάνετε, τύπος μου είστε. Γιατί νομίζω ότι είμαι εγώ σαν τη Βασιλικούλα και δεν τα καταλαβαίνω. Δημητρούλα μου, να μην τα πούμε μετά. Είναι η συνέλευση, θα έρθει και ο Γιάννης, να είμαι έτσι χαρούμενος. Μα κι εγώ θέλω να είμαι χαρούμενη, αλλά με σκάς. Γιατί είσαι σκάω? Γιατί εγώ σ' αγαπάω! Κι εγώ σ' αγαπάω, Δημητρούλα μου. Όχι έτσι. Πώς τότε? Όπως μου το έλεγες παλιά. Σ' αγαπάω, Δημητρούλα, φύγε. Με πάθος. Σ' αγαπάω, Δημητρούλα. Όχι σαν τεμαρός, με πάθος και με φυλάκι. Ναι, να μου. Τι είναι αυτό? Πώς θες, έτσι. Κι εγώ που έλεγα να το πω όλα στη Βασιλική. Δεν πάνε να το κάνεις. Τι? Ο Γιάννας που θα έρθει, δηλαδή. Στο Γιάννα, μαζί μιλάμε τώρα. Δηλαδή είναι μέσα και. Δεν με νοιάζει. Θα το πω. Να σε δω. Δεν αστείευομαι. Να σε δω. Εγώ θα το πω. Να σε δω. Watch me. Άρη. Γιατί έχω την εντύπωση θα μου πεις ηλικιότητα. Για να σε αποκρίσεις. Για πες μου. Ήταν μια κυρία πάνω κάτω πόσο, ήταν γύρω στα 25. Ναι, και. Μου είπε να τη δώσω το τηλέφωνο σου, αλλά εγώ τη έδωσα τη διεύθυνση του σπιτιού σου. Ήμουν σίγουρος θα λήξει ηλικιότητα. Ρε βλαμμένε, γιατί είδες στο σπίτι μου. Στο διάλα με συγχύσεις τέτοια μέρα που λένε. Τι είναι αυτός, ρε. Πού τον βρήκα? Ας κάνω λίγο το Χίτλερ έτσι με τα χέρια. Να προβάρω τοποθέτηση. Τι έχω γράψει για τον σου. Ναι. Αϊ! Πώς το διαλογιέστηκα από αυτό.
ναι. Απλά μια φαρσούλα. Και ποιος τη σκέφτηκε? Εγώ. Και η Βασιλική. Ήθελα να δω μέχρι πού φτάνει η αδιαφορία ενός εγωίσταρου. Εγωίσταρος εγώ. Βρε, ούτε στην κηδεία μου δεν ήρθες. Μάλιστα λέω τη Βασιλική. Εγώ δεν άντεχα έτσι να σε δω χωρίς ματάκια, δοντάκια, αυτάκια, κεράκια. Δεν έχεις. Μα, γιατί νοιάζεσαι για μένα? Όχι, ρε χαζός. Όχι, ρε χαζός, είσαι. Απλά από μακριά, από μακριά. Απλά. Να σου πω έτσι. Άντου να δεις. Η Δήμητρα απειλεί να το πει όλο στη Βασιλική. Οπότε, άμα δεν το κάνει, θα την πει εγώ να το κάνει το σύστημα. Άμα τα πει η Δήμητρα στη Βασιλική, θα με χωρίσει η Βασιλική που τα πει στη Δήμητρα. Οπότε, εγώ χωρίζω τη Δήμητρα που τα πει στη Βασιλική και με χώρισε και μετά κατάλαβε. Στο ξανάπα και πριν πεθάνω. Η Βασιλική σ' αγαπάει, όχι σαν και εσένα. Εγώ τι, έχω κάτι εγώ. Τέλος πάντων, επειδή είσαι περίεργος, καλού κακού έχει ένα μπουκαλάκι νερό όπως χρειαστεί να τη συνεφέρουμε γιατί είναι λεπτός άνθρωπος. Λες να μην το αντέξει. Ποντρόπετσε. Ναι, πάμε. Για να ερχόμαστε. Έλα τώρα. Πού είναι ο Άρης? Καλά, αμέσως στον Άρη, τα σημεία σου κάνουμε. Ναι, ναι. Αυτά που είπα τα σκέφτηκες ή πάλι και αυτά? Θανάση, τα σκέφτηκα, αλλά δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ μπερδεμένη. Με τον Άρη είμαστε μαζί 2 χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, το ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Τον είδα μόνο να μπαίνει πίσω από το γενικό συνελεύσιο. Περίμενε, μια στιγμή. Έλα. Απλά. Ήθελα να σου πω, να τα ξανασκεφτείς άλλη μια φορά και ότι είσαι και πολύ γλυκιά σήμερα. Ευχαριστώ. Την είδες ρε αθεόφοβε, τόδα στο καημένο το κοριτσάκι. Ναι, τόδα. Και τι να κάνω. Καλά, τόσο ανέστητος είσαι. Όχι, δεν είμαι. Κάτσε τώρα εκεί. Δεν πας καλά, έτσι. Κάτσε ρε εκεί. Τι δεν... Λαρακό! Τι κάνεις? Τι κρύβεσαι ρε μάλλη, φεράζεται. Έλα. Δεν σέβονται τίποτα έτσι. Τίποτα. Κι αυτός είναι να πήγε. Ναι, όχι σου λες. Θα μου πήγε. Πώς έχει τα πορτοφόλια. Λοιπόν, κάτσε τώρα και εκείνητος. Τι θες τώρα να κάνω? Το γκιάλα! Πώς να κάνω το γκιάλα? Ρε παιδί μου, είσαι συνέλευση, είσαι ο γκιάλας και βαριέσαι. Βαριέμαι. Χέρι. Ναι. Πόδι. Μάτι. Αγαπητοί καθηγητέ, αν δεν εξετάσει κανείς τον ανθρώπινο εγκέφαλο, θα εκπλαγεί που ο δικός είναι άδειος. Γιατί πετάγεσαι, δεν είσαι ο γκιάλας? Γιατί με τις μπουρδες που λες μέχρι και ο γκιάλας. Πού τον άντε, είναι εδώ! Μέχρι και ο γκιάλας θα γελούσε! Ευτυχώς που δεν είναι εδώ, θα σε κοπέ. Θα το έχω εσύ το ίδιο. Τον ανθρώπινο εγκέφαλο, όπως έλεγα. Πόδι. Ναι. Χέρι. Μάτι. Θα παρατηρήσει ότι δημιουργήθηκε για να αναζητά. Και αυτή η αναζήτηση δημιούργησε την έρευνα. Η έρευνα έφερε κοντά ανθρώπους που ονομάστηκαν επιστήμονες. Μια τέτοια λαβή επιστήμονας είναι και η κυρία Νταρή. Τι γνωστικό αντικείμενο έχει? Νομικό δίκαιο για τεχνικά έργα. Α, μηχανικός να δεις, σαν και εμάς, ε. Πόδι. Ναι. Μάτι. Ναι. Συνεχίζω. Η οποία κατέχει το τίτλο της επίκουρης καθηγητρίας. Με στα 5 αυτά χρόνια όμως, έκανε πολλά περισσότερα από μερικούς αναπληρωτές καθηγητές. Συμμετείχε στη συνέδρια, παρευρέθηκε και μίλησε σε εκδηλώσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και στάθηκε δίπλα στους φοιτητές στο λουκέτο κατά του νέου νόμου. Ας πω λίγο. Κάτσε ρε εκεί! Τι είναι αυτό, ζε? Χέρι. Και το μάτι. Και χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, εγώ τη στήριξα κατά την εκλογή της προ 5 ετών, εγώ τη στήριξα στην προηγούμενη βαθμίδα προ 8 ετών, εγώ τη στήριξα και για το διαζύγιο της. Αλλά όχι, δεν θα περιευτολογήσω. Καλά, εντάξει, τι λέει τώρα, έτσι, δηλαδή. Αν λοιπόν χρωστάμε κάτι σε αυτήν την εξαίσια και υπέροχη κυρία,
Αυτό είναι η προαγωγή της σε μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια. Διότι αν η επιστήμη συναντά τη συνέπεια, αυτό γίνεται στο πρόσωπο αυτής της υπέροχης, εξαίσιας, δοσερής, μοναδικής και πολλά ακόμα επιθετά. Πόπις, Ντάρι. Σοβαρά. Χαιρετίζω, Ντάρι. Θα ασκήσω. Μετριοφροσύνη. Κοίτα, μετριοφροσύνη όχι ακριβώς, διότι η μετριοφροσύνη για τους μέτριους. Εγώ είμαι τέλειος, άρα τέλειοφροσύνη. Μα, τι έγινε, κλώπασες. Καλά ρε Δημητρά, πώς το μιλάς έτσι. Υποτίθεται ότι είναι και κολλητός σου. Θα έλεγα τώρα τι είναι. Ρε Άργη εσύ, ποιος, πώς επιτρέψει σου μιλάει έτσι. Δημητρά, δε θα λέμε μετά. Τι μου κάνεις εμένα νοήματα. Δεν θα τα πούμε μετά, τώρα θα τα πούμε. Και επειδή απορεί η Βασιλικούλα, θα τα μάθει όλα. Κοίταξε να δει, Βασιλική, πώς έχουν τα πράγματα. Το τελευταίο διάστημα ο Άρης την πέφτει στην Ταρή. Και εδώ και αρκετό καιρό σε απάντα με εμένα. Νάτα! Άνοιξε! Καλημέρα.
Μήπως ξέρετε που θα μπορούσα να βρω τον κύριο Άρη, φίλε αυτό? Είμαι η μητέρα του. Τι τον θέλετε? Συγκεκριμένα ψάχνω την κοπέλα που βρίσκεται μαζί του, την κυρία Βασιλική Καλέτα. Λυπάμαι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Να, είστε τυχεροί, αυτή είναι. Ω, είστε κυρία Βασιλική Καλέτα. Ναι. Του Αθανασίου Καλέτα, του εφοπλιστού. Ναι, εγώ είμαι. Ξέρετε, μεγάλη μου τιμή σας γνωρίζω. Μα δεν καταλαβαίνω. Θα σας εξηγήσω. Ο πατέρας μου ήταν λογιστής στην εταιρεία του πατή σας και πολύ καλός του φίλος. Λίγο πριν χρεοκοπήσει η εταιρεία του, ο πατέρας σας του ζήτησε να φτιάξει ένα λογαριασμό και να καταθέσει κάποια χρήματα για χάριση. Ναι, αλλά πάλι δεν καταλαβαίνω τι μπορώ να κάνω. Μα αυτά τα χρήματα είναι για σας. Σας ανήκουν. Σας έψαχνα μέρες τώρα. Βλέπετε, η τελευταία επιθυμία του πατέρα μου ήταν να καταφέρω να σας βρω και να εκπληρώσω το χρέος του απέναντι στον πατέρα σας. Μάλιστα. Θέλετε να πάμε μέσα να τα πούμε και οι δυο μας? Βεβαίως. Ευχαριστώ. Σε όλους. Τι ύφος είναι αυτό? Κανένα ύφος.
Απλά σας ενημερώνω για αυτό που θα συναντήσετε στη συνέχεια. Δηλαδή τι θα συναντήσω? Έναν εγωιστή. Ο Άρης, ο Άρης που νοιάζεται για όλους. Ναι, ναι, ο Άρης. Το ξέρω ότι δεν σας εκμεταλλεύετε. Καρέτα μου προσβάλλεις. Απεναντίας, είστε το μέσο του για να πάρει επιτέλους στοιχείο. Καλά, δεν το βλέπετε, σας μεταχειρίζετε. Καημενούλα, ζηλεύεις. Καθόλου ίσα ίσα, σας το παραχωρώ. Ευχαριστώ και συγγνώμη για την όποια πικρία. Μην ανησυχείτε καμία πικρία. Βλέπεις, ο Άρης με θέλει. Είναι ανώτερο των δυναμεών του. Εγώ μπορεί να σας πω ότι ο Άρης δεν θέλει κανέναν άλλον εκτός του εαυτού του. Πόσο λίγο τον ξέρεις. Α, ευτυχώς που μου το μαθαίνετε εσείς. Δεν σε κατηγορώ, διότι η μόνη ζημιωμένη σε όλη την υπόθεση είσαι εσύ. Ίσα ίσα, κερδισμένη. Μπα, κερδισμένη σε μουά. Σε τουά που παίρνετε ένα παιδί σαν τα κρύα τα νερά. Και αυτός που σας θέλει για την ομορφιά σας. Ακούω, βασιλικούλα μου. Η ομορφιά δεν είναι το πάν σε μια γυναίκα. Κι εσύ είσαι πιο όμορφη κι όμως σε εγκαταλείπει. Τότε τα δροσερά σας νιάτα. Έγινε σε αγαπητής. Η μόνη είδηση εδώ είστε εσείς. Θα μπορούσατε να περιμένετε να φύγω πριν έρθετε. Έχει χάρη που σαν καθηγήτρια θα είχα επίπεδο και δεν μπορώ να σε ξεμαλιάσω. Κανονίστε όμως γιατί το δικό μου επίπεδο που με επιτρέφει. Κοριτσάκι. Άντε μου ψωνάρε, έχω και ένα επίπεδο. Τι έκανε? Κάτσε, δεν βρίσκω τίποτα. Δίκα, έδεσα. Για πες, λογίστρια. Τι έκανε, πόσα χρόνια κάτσε να έπαθε αυτό το ποσό. Τι να πω. Εντάξει, είναι απλά ηλίθεια. Ναι, ναι, έλα Μιχαλάκη, θα τα πούμε μετά. Ναι, στη λέση. Μη φωνάζει Μιχαλάκη, όχι στα αυτή μου, ρε αγόρι μου. Ναι, εντάξει, έλα. Πω, αυτό παιδί. Βασιλική μου. Εντάξει. Σε καταλαβαίνω, κορίτσι μου. Κύριε Φτέρκη μου, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου αυτά τα δύο χρόνια που είμαι με τον Άρη. Κοιτάω σε αυτό το σπίτι και βλέπω ότι κλείνω ένα κεφάλι από τη ζωή μου. Τα αφήνω μέσα εδώ όλα. Μερικές φορές είναι καλύτερο αυτό, κούκλα μου. Θυμάστε ποτέ να ενδιαφέρθηκε πραγματικά για το πώς νιώθουμε? Α, ναι. Εμένα ταπεινούσε και ήθελε να δεν είμαι κουρασμένη για να το φτιάξω να φάει. Και εσένα, όταν ήθελε να πάρει σε κανένα πάρτι. Έχετε δίκιο. Δεν ήθελε να στενοχωρηθεί αυτός. Μόνο αυτούρης του τον ένοιαζε. Δεν πειράζει, κορίτσι μου. Ίσως να είναι καλύτερα έτσι. Δεν στενοχωριέμαι γι' αυτό. Στενοχωριέμαι που έκανα τόσο όνειρο και τελικά τα αφήνω μέσα εδώ όλο. Βλέπω, κλαίμε. Καθόλου. Προπάντων, όχι συγκινήσεις. Όχι συγκινήσεις. Ναι, άλλωστε αυτό είπαμε. Άλλωστε είπαμε να χωρίσουμε και σαν πολιτισμένοι άνθρωποι, έτσι. Α, ναι, το είπαμε και αυτό. Πάντως, πολύ καλή αυτή η νομικού. Μπα, τη γνώρισες? Έκανα μια βόλτα και έμαθα, δεν τη γνώρισα ακριβώς. Τέλος πάντων, τα λεφτά αυτά είναι σαν να σας τα δίνω εγώ. Εσύ, πώς ακριβώς? Κοίτα, κανονικά ανήκουν στους μετόχους της εταιρείας του πατέρα σου. Οπότε, αν θεωρητικά λέμε. Κάποιος την καταγγείλει. Καταγγείλει λοιπόν. Όχι, δεν χρειάζεται. Άλλο στα λεφτά αυτά τα χρειάζεται και ο Μιχλιπίκουλας. Θανάση το λένε. Όπω το λένε. Να είσαι έτοιμο. Άλλη φίλη αυτό. Μα δεν το σκέφτεται. Ποιο είναι το μαγαρί. Συγγνώμη κυρία Καρέτα, υπάρχουν ακόμα κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να τακτοποιήσουμε. Θέλετε να μιλήσουμε. Βεβαίως, πάμε. Σε βλέπω. Και εγώ τη βλέπω. Μανάρι. Τελειώτε. Πόρτα. Πόπι! Πόπι! Είμαι εκνευρισμένη! Τρομερά εκνευρισμένη! Γιατί η Πόπι μου? Ξέρεις, Άρη, όταν θέλω κάτι, το θέλω άμεσα! Και θα το έχεις, Πόπι μου! Και όταν μιλάμε και για έναν άντρα, γι' αυτόν τον θέλω άμεσα! Και θα τον έχεις και αυτόν, Πόπι μου! Πες μου, Άρη, σου αρέσω? Ναι, Πόπι μου! Πολύ! Πολύ! Πολύ, Πόπι μου. Και για πες μου τι μου βρίσκεις. Σας βρίσκω τα πάντα, δηλαδή όλα. Τα έχετε όλα. Γίνε λίγο πιο συγκεκριμένο.
συγκεκριμένος. Συγκεκριμένα έχετε ένα status, ένα... Ένα μέσο μήκος για να περάσει τα μαθήματα. Α, όχι, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα αισθήματα. Α, πόσο χαίρομαι. Και σκεφτόμουν να παραιτηθώ. Να ζήσουμε οι δυο μας στην επαρχία, ξεκινώντας από το μηδέν. Τι, συγγνώμη, εγώ είμαι άνεργος, αιώνας φοιτητής. Και, θα σε βοηθήσω εγώ να διαβάσεις τα μαθήματά σου. Και σε κάνα δύο χρόνια θα πάμε να ζήσουμε τον ερωτά μας σε κάποιο χωριό. Τι. Τι. Εξάλληξες και τα χρήματα από την παράταξή σου. Τι. Μα άμα αυτά τα χρήματα. Δεν θα τα πάρω εννοώ, ότι αν δεν πάρω πτυχίο. Ναι, ναι, τι θα πάρω. Δεν θα πάρω τα λεφτά. Ναι. Ναι. Μα τα λεφτά θα πετάξουμε. Ας πετάξουμε. Όχι. Πλάκα κάνουμε, έτσι. Δεν κάνουμε. Δεν αστειεύομαι, Άρη. Ναι. Σήμερα κιόλας σκέφτομαι να παραιτηθώ. Τι έκανε, λέει. Ναι. Να παραιτηθείτε. Ναι, βεβαίως. Εάν βγει στη φόρα του είμαι με φοιτητή μου, θα μου πάρουν την έδρα ούτως ή άλλως. Να μην βγει, να μην βγει. Να, α, να, 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 να μην βγει. Ω, μπήκε και το άλλο. Καρέτα, νίκη σας. Στον χαρίζω. Δεν αξίζει και πολλά. Μπα, τι συνέβη. Τίποτα το σπουδαίο, μωρέ. Το έκανα ένα τεστ πάνω στη συζήτηση που είχαμε πριν και κατάλαβα ότι δεν είναι καν έξυπνος. Δυστυχώς, κόβεται και εδώ. Μα το σκάνδαλο... Σοβαρά τώρα παίζεις. Πίστεψες ότι θα άφηνα έτσι εύκολα μία θέση που απέκτησα με τόσο κόπο και υδρότα. Γεια σου, Καρέτα. Γεια σου, Καρέτα. Πόπι! Πόπι! Είμαι μεγάλος μαλάκας Βασιλική. Σόπα. Ναι. Τέλος πάντων. Μα γιατί πήγαν όλα στραβά. Πού είχες το μυαλό σου, Άρη. Μα τι ακριβώς έπαθες. Τίποτα, μωρέ. Πίστεψα την τρελή. Η κυρία Ντάρη τρελή. Ναι, και εγώ την πίστεψα. Βασικά δεν την πίστεψα. Τέλος πάντων, την πίστεψα και δεν την πίστεψα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι θα μείνεις εδώ. Δεν θα μείνω, Άρη. Θα φύγω. Τι, θα μείνεις. Νομίζω ότι έχει εκπληκτική αμνησία. Δεν έχω αμνησία, απλά θα αλλάξει γνώμη. Εγώ όμως δεν άλλαξα. Θα αλλάξει. Μπα. Μπου. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω. Να, κοίταξε να δει. Ένα Άρης φύλαφτος. Πέφτει τα πόδια σου. Δεν σου είναι αρκετή αυτή η ικανοποίηση. Συγγνώμη. Ας το γι' άλλο, ρε. Συγγνώμη, αλλά να μάθεις όσο το θέλω, Άρη. Ρε, θα γίνεις με κι άλλος μάρτυρας. Σήκω, φύγε. Θα πάω μαζί του, Άρη. Δεν έχεις να πας πουθενά, εσύ. Άρη, μην το παρατραβάς. Ναι, παράτα μας. Καλά, το βλέπεις. Άμα δεν έχεις αυτά λεφτά, δεν θα σε ήθελε. Ποιον εγώ μιλάς, Άρη. Λεφτά, είπα, κύριε Βερισμό. Θανάση, ο πατέρας μου είχε κάποια λεφτά λογαριασμό για μένα λίγο πριν πεθάνει. Κάτσε, συγγνώμη, εσύ δεν το ήξερες. Όχι, φυσικά δεν μου το είχε πει κανένας αυτό. Δεν πειράζει, θα σου αποδείξω ωστόσο ότι είναι ρεμάλι. Νομικού! Στο διάλειμμα αυτό, μωρό. Καλώς το. Αν αύριο το πρωί. Μη μου λες, μάλιστα, βιδώνω και τρελαίνω. Αν αύριο το πρωί δεν έχεις παραδώσει τα λεφτά στον εισαγγελέα, θα σε καταγγείλω. Ντροπή! Ντροπή είναι που τα παίγγιψες τα λεφτά αυτά από εκείνους που πραγματικά τους ανήκουνε. Τώρα πάρ' την αρένα εδώ. Δεν το κάνεις αυτό, Άρη. Το έκανα. Είναι τελική απόφαση. Αμετάκλητη. Τότε λυπάμαι, Άρη, αλλά. Α, έχουμε κι άλλα. Για να το δούμε το άλλα. Αλλά με έχεις παρεξηγήσει, ρε φίλε. Τι. Εμένα δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Εγώ μόνο τη Βασιλική θέλω. Βέβαια, δεν ξέρω αν η Βασιλική μετά από όλα αυτά. Η Βασιλική ξέρει καλά τι είσαι, ρε. Άνθρωπος, όχι σαν εσένα. Θανάση, πάμε. Πάντα σε πειρά δεν θα έχουμε τίποτα. Όχι, με ενδιαφέρει να έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που νοιάζεται πραγματικά για το πώς είναι. Θα φύγετε. Άρη, λυπάμαι που την πάτας για δεύτερη φορά. Αλλά σε σπούδασα καλά αυτά τα δύο χρόνια που είμαστε μαζί. Δεν την ξαναπατάω. Φεύγετε. Όπως βλέπεις. Έχεις τα ανύπαρτη, ρε. Κανείς δεν είναι ανύπαρτος όσο μικρός ή όσο σήματος και να είναι. Είναι άνθρωπος σαν εσένα. Και μάθε ένα πράγμα, Άρη. Ο κόσμος δεν πλάθηκε για σένα. Μην κοιτάς, σηκωθεί, ρε. Συγγνώμη, Άρη, συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη. Αστέρια, δεν ξέρω, συγγνώμη. Τι άλλο. Άμα θέλω. Φύγανε. Έφυγαν, παλικάρι μου. Και μείναμε δυο μας. Πώς θέλω. Πάντως, τι να πω. Σας φαίνομαι για μαλάκες. Όχι, παλικάρι μου, εσύ, για βλανιστής. Αυτό λέω. Πάντως, τα συλληπιτήρια μου. Λέτε εσείς, η πραγματικά ανύπαρτη συλληπιτήρια σε μένα. Δεν είμαι ανύπαρτη, παλικάρι μου. Συγγνώμη, είστε πολύ ανύπαρτοι. Εσείς κάνετε το λογαριασμό τόσα χρόνια. Τα λεφτά αυτά πάντως δεν θα παραδοθούν σε εκείνους. Θα τα πάρουν. Βρε, ακούτε, σας λέω, μην γίνει χαμός. Ακού να δεις, ναι μου. Μπορεί να λες πως με διέπει ηθιότητα, αλλά με διέπει και θάρρος. Αυτά τα χρήματα τα διαφύλαξε ο πατήρ μου για τη Δεσποινής Καρέτα και είναι χρέωσμα να τις τα δώσω. Εάν προσπαθήσεις να με εμποδίσεις και να με καταγγείλεις, θα αναγκαστώ να σε φωνέψω. Να με φωνέψετε. Μάλιστα.
Και αν δεν το κάνω εγώ, θα πρέπει να το κάνεις εσύ. Όμως να ξέρεις ότι όλη η ζωή θα είναι κυνηγημένη από εμένα. Ναι. Για να καταλάβω, δηλαδή, ή εσείς θα χωνεύσετε εμένα ή εγώ εσάς. Μάλιστα. Τσαντούλα δικιά σας. Ναι. Μη σπρώχνεις πάλι κάτι! Σκουντάω, δε σπρώχνεις! Μη σκουντάω! Σκουντάω! Μη σκουντάω! Σκουντάω! Λόπις! Τι να πω, μα γιατί γίνανε όλα έτσι, γιατί πήγαν όλα περί, δεν είναι το σχέδιο πώς ήτανε. Δήμητρα, εσύ εδώ. Ναι, Άρη. Ήμουν απέναντι τους αγωγείς να φεύγουν και έκανα λόγω της μόνος σου. Συγχώρησε με, Άρη, ότι έκανα το έκανα μόνο από αγάπη. Μ' αγαπάς σήμερα πραγματικά. Ναι, Άρη μου. Προς τη στιγμή ήτανε... Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Νόμιζα ότι θα φύγουν όλοι από δίπλα μου. Όταν θα ξέρω ποιον από τον πόνο μου. Θα μείνεις δίπλα μου, Δήμητρα. Ναι, Άρη μου, σε όλη τη ζωή. Ωπα, ωπα. Σε όλη τη ζωή. Κάτσε. Δημητρούλα! Θα σταματήσω να είμαι εγώ, Ισταρός. Αγκαλίτσα. Υπόσχεσαι. Το υπόσχεσαι.